Ακόμα πιο ψηλά ανεβάζει τον πύχη η τρίτη αγροτική έκθεση Ιεράπετρας, Αγκροέξπο, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 9 ως 12 Μαΐου στο Μισεδάκιο Αθλητικό Κέντρο. Στόχος της μεγάλης διοργάνωσης είναι η προβολή της τοπικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών εντός και εκτός Ελλάδας, η προβολή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και καλλιέργειας, καθώς και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών και περιφερειακών επιχειρήσεων. Πάντα είμαστε δίπλα σε αυτή την έκθεση, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να αναπτυχθεί σαν μια κορυφαία έκθεση όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού λόγω της δυναμικής της Ιεράπετρας. Θεωρώ λοιπόν με αυτή τη συνεργασία, τη συνέργεια, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Όπως ανέφεραν οι διοργανωτές, οι εκθέτες φέτος θα είναι τριπλάσιοι σε σχέση με τις δύο προηγούμενες αγροτικές εκθέσεις, ενώ φετινή καινοτομία αποτελεί το στήσιμο της Αγκροέξπο σε σχήμα σαλιγκαριού, ώστε οι επισκέπτες να περνούν από όλα τα περίπτερα των εκθετών. Είναι χαρακτηριστικό το ότι σε σχέση με την πρώτη έκθεση σχεδόν έχουμε τριπλασιάσει τους εκθέτες. Το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά και η επισκεψιμότητα της έκθεσης έχει αυξηθεί σημαντικά. Είμαστε υπερήφανοι για αυτό το κατόρθωμα και ευελπιστούμε ότι η έκθεση θα συνεχίσει να έχει την ανωτική πορεία και θα καθιερωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις όχι μόνο της χώρας, ίσως και των Βαλκανίων, αλλά και της Μεσογείου. Στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, όλα τα ξενοδοχεία της πόλης και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα είναι ανοιχτά για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών. Χορηγοί επικοινωνίας είναι η Κρήτη TV, η Νέα Κρήτη και το Ράδιο 984. Κανένας δεν περίμενε ξεκινώντας αυτή η έκθεση πριν μερικά χρόνια ότι θα φτάνει τόσο ψηλά. Γιατί αυτή η έκθεση δεν είναι μόνο μια έκθεση στην Ιεράπετρα, είναι μια έκθεση του Νομού Λαστείου. Μέσα από αυτή την έκθεση αναδεικνύεται όλη η Κρήτη, όλη η Ελλάδα και ο στόχος μας να γίνει μια μεγάλη έκθεση σε όλα τα Βαλκάνια τα επόμενα χρόνια. Η συνέντευξη τύπου που δόθηκε από το Επιμελητήριο Λασιθίου, την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ιεράπετρας ολοκληρώθηκε με εξαγγελίες για τη μετατροπή του πρώην κτηρίου της ΑΓΡΕΞ σε διεθνές εκθεσιακό κέντρο με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρθηκα και στη δημιουργία ενός μόνιμης στέγασης στο χώρο που είναι η ΑΓΡΕΞ σήμερα, ώστε να δίνει τη δυνατότητα να γίνονται και άλλες εκθέσεις. Η Περιφέρεια Κρήτης αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει για τη μόνιμη εγκατάσταση της έκθεσης, που θεωρώ αυτό είναι το κορυφαίο.